Πάμε κατευθείαν για να κερδίσουμε χρόνο. Βεβαίως. Ζητήσαμε την παρέμβαση. Για να απασχολήσουμε για λίγα λεπτά, γιατί είναι συναντημένη υποχρέωση. Νομίζω είστε στην ΚΟ, κύριε Πατούλη, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Πράγματι, είμαστε στην ΚΟ, κύριε Χαϊτάτε και κυρία Φόσκολ, στο συνέδριο που γίνεται για τους αριστεύσαντες γιατρούς. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε 40 χώρες που έχουν έρθει από διάφορα σημεία του κόσμου. Μάλιστα. Για να υπάρξει ο αυθεντικός όρκος του Ιπποκράτη. Δεν σας καθυστερούμε καθόλου. Τα ερωτήματα είναι ένα-δύο. Απλά. Είναι πολύ απλά. Εχθές ανοίξαμε το μεγάλο θέμα των παράνομων συνταγογραφήσεων. Είχαμε εδώ τον Υπουργό, όπου μας έδωσε αρκετές ειδήσεις. Μας είπε ότι ο έλεγχος πέραν από τους γιατρούς επεκτείνεται στα φαρμακεία. Είχαμε νωρίτερα τον κύριο Βαλτάου, που μας είπε για τους φαρμακοποιούς και τις σχέσεις που μπορεί να έχουν με τους γιατρούς. Είπαν ότι συνήθως οι φαρμακοποιοί δεν είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν τον έλεγχο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δική σας την πλευρά, κύριε Πατούλη, τα ονόματα των γιατρών θα δοθούν στη δημοσιότητα? Αυτοί οι άνθρωποι θα εξακολουθούν να συνταγογραφούν? Και τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Κυρία Φόσκολου, καταρχάς να πούμε ότι υπήρξε μια καταγγελία προφανώς από επίσημα χείλη από τον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη. Εμείς το πρώτο το οποίο ξεκαθαρίζουμε και ξεκαθαρίζω και μέσα από την εκπομπή σας, εφόσον μας δοθούν και υπάρχουν οι αποχρώσεις ενδείξεις, σαφέστατα θα οδηγηθούν στα πειθαρχικά όργανα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ακόμα δεν έχουμε τέτοια στοιχεία. Είμαι σίγουρος ότι θα δοθούν τις επόμενες μέρες. Θα διαγραφούν. Αυτό το οποίο επιβάλλεται είναι οι εξής ποινές. Η μία ποινή προφανώς σχετίζεται με πρόστιμα και η δεύτερη, η διαγραφή, είναι σχετικά με την διαγραφή. Οι διαγραφές είναι από 2 μήνες μέχρι 3 χρόνια, αλλά υπάρχει και η διαγραφή η οποία είναι επαόριστον, η οποία γίνεται σε μεγάλου κακουργηματικού επίπεδου πράξης, οι οποίες σχετίζονται και με κατ' επιτροπή πλημελήματα, αν ένας γιατρός έχει κάνει, είτε σε διάφορες κακουργηματικές επαναλαμβάνω πράξεις, οι οποίες σχετίζονται με απάτες και άνω του ύψους του 120.000 ευρώ. Που είναι και ως κάρτιξη 10 ετών, βαρύ κακούργημα. Ακριβώς. Κάτι άλλο. Μια άλλη ερώτηση είναι, αξιότιμη πρόεδρε, μια άλλη ερώτηση είναι. Λέτε στον Υπουργό, αν τους ξέρετε, φέρτε μας τα στοιχεία τους. Εσείς δεν τους ξέρετε. Δεν έχετε καταγγελίες στο Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Πέφτετε από τα σύννεφα, δηλαδή. Κύριε Χαριτάτη και κυρία Φόσκολου, κανείς και πιστεύω ούτε ο Υπουργός πέφτει από τα σύννεφα. Όπως ξέρετε, αυτό που κάνανε οι γιατροί, και πρέπει να εξάρουμε αυτή την προσπάθεια, ήμασταν σε λίγους μήνες το 2014 εκείνοι που αποδεχτήκαμε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, και θα σας πω ότι άλλοι γιατροί συνάδελφοι κάναν 2 και 3 χρόνια να μπουν σε αυτή την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Από την άλλη πλευρά, ο ΕΟΠΗ και η ΔΙΚΑ, που είναι υπεύθυνοι, αν θέλετε, οι οποίοι σχετίζονται με την ηλεκτρονική καταγραφή αυτών των παραβάσεων, είναι εκείνοι οι οποίοι ξέρουν κάθε φορά ένας γιατρός. Φανταστείτε ότι 50.000 γιατροί στην Ελλάδα συνταγογραφούν. Άρα εμείς δεν μπορεί να γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Οι μόνοι που μπορούν να γνωρίζουν είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν την καταγραφή της συνταγογράφησης και μπορούν να ελέγξουν ή θα έπρεπε να ελέγξουν κάθε Μάλιστα. φορά και να δημιουργούν και πιο γρήγορους κόφτες. Κύριε Πατούλη, άλλο τελεία. Δεν ξέρω, το άλλο Σαββατοκύριακο δεν πιστεύω να παντρεύεστε, το άλλο Σαββατοκύριακο, γιατί κάπου εδώ κοντά δεν είναι ο γάμος σας. Με το καλό. Όχι, έχουμε λίγο θα αργήσει. Ακόμα. Ωραία, το άλλο Σαββατοκύριακο. Σας περιμένουμε εδώ λοιπόν στο πλατό, να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα ανοιχτά. Με όλα τα ερωτήματα των τηλεθεατών. Βεβαίως, με μεγάλη χαρά, διότι ξέρετε, κύριε Χαριτάτε, πρέπει να πούμε ότι η μαύρη μελάνη, όποια και αν είναι σε ένα λευκό ποτήρι νερό, δεν μπορεί να εμαυρώνει όλους τους συναδέλφους γιατρούς, οι οποίοι πολύ στηρίζουν, πάρα πολύ στηρίζουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, και γι' αυτό εμείς, εκείνοι οι οποίοι απατούν το Σύστημα Υγείας, είμαστε απέναντί τους και θα το δείτε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά. Καλή επιτυχία στις εργασίες σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά.